Η ΑΕΚ καλεί να ξεπεράσει το δύσβατο εμπόδιο της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας, ομάδας σαφώς πιο έτοιμης από την Ένωση. Η πάλι ποτέ ομάδα του Στρατού, με προπονήτη τον 40χρονο Βίκτορ Γκοντσαρέγκο, επιδεικνύει σταθερή παρουσία στους ομίλους κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ τερμάτισε δεύτερη στο προηγούμενο πρωτάθλημα. 13 τίτλοι στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στη Ρωσία και ένα κύπελλο UEFA το 2005, 3-1 τη γηπεδούχο Sporting Λισαβόνας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην δεχθούμε γκολ στην έδρα μας και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι. Πρώτα μάτς στις 25 και 26 του μήνα, η ρεβάνς στη 1 και στις 2 Αυγούστου. Η ΑΕΚ άγγιξε τον γκολ στο 11ο λεπτό όταν αρχικά πλάσαρε ο Λιβάγια μετά από κίνηση, απέκρουσε ο Σούστερ και ο Μάνταλος που πήρε το rebound ανάγκασε σε νέα επέμβαση στον τερματοφύλακα της Μπάνικ. Οι Τσέχοι σε μία αντεπίθεση στο 15ο λεπτό βρήκαν κενά στην άμυνα της ΑΕΚ και με τον Σασίνκα άνοιξαν το σκορ. Σύντομα όμως η Ένωση σοφάρισε με την ασίστ του Μάνταλου στο Λόπεζ που έγραψε με σουτ το 1-1 στο 17ο λεπτό. Στο 32ο η ΑΕΚ απειλήσε πάλι με τον Μάνταλο να δίνει στο Λόπεζ και τον Πορτογάλο να στέλνει την μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Ο Σούστρα απέτρεψε άλλο ένα γκολ της ΑΕΚ όταν στο 38ο λεπτό απέκρουσε πέναλτι που εκτέλεσε ο Λιβάγια, μάλλον χαλαρά. Στο 41ο λεπτό όμως η Ένωση πήρε το προβάδισμα. Μετά τη σέντρα του Αϊντάρεβιτς, ο Μάνταλος τοποθετήθηκε σωστά και νίξε τον τερματοφύλακα της Μπάνικ για το 2-1. Ο Μάνταλος απείλησε και στο 52ο λεπτό με ατομική ενέργεια, αλλά ο Σούστρα έδιωξε πάλι. Η ΑΕΚ έφτασε και στο 3-1 με νέο πέναλτι. Το κέρδισε ο Γιακουμάκης από το Σίντελαρ έξω από την περιοχή. Το εκτέλεσε ψύχρεμα ο Αλμέιδα στο 80ο.